κομμάτια. Καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το κεντρικό τμήμα της Χερσονήσου, συμβιώνοντας συχνά με δρύς και έλατα. Ο περιηγητής θα φτάσει ως εδώ, ακολουθώντας τα χαραγμένα στη σκιά των αιωνόβιων δέντρων μονοπάτια. Καλέσθητες βρύσες, χτισμένες από πετυχημένη πέτρα, θα τον ξεδιψάσουν. Καστανιά είναι το αγαπημένο δέντρο των μοναχών. Οι σχέσεις τους με το δάσος και τα προϊόντα του αρχίζουν από την εποχή της πρώτης εγκατάστασής τους. Από εδώ προμηθεύτηκαν ξυλία για τις ανάγκες κατασκευής και συντήρησης των κτηρίων, υποστηλώματα για τους αμπελώνες και τους λαχανόκηπους και καυσόξυλα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους. Ευαίσθητο δέντρο η καστανιά, συχνά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Τα ορεινά μεσογειακά κονοφόρα που καθώς ανεβαίνουμε τα συναντάμε διάσπαρτα ανάμεσα στα φυλλοβόλα, από τα 1100 μέτρα και πάνω κυριαρχούν, δημιουργώντας μια δική τους ξεχωριστή ζώνη βλάστησης. Η μαύρη πεύκη απαντάται μέχρι τα 1300 μέτρα, ενώ η ελάτη του Αγίου Όρους αναρριχάται ακόμη ψηλότερα, και φτάνει ως τα 1600 μέτρα, προσδιορίζοντας και τα σύνορα της ζώνης των κονοφόρων. Εδώ ολοκληρώνονται οι δασικές εκτάσεις του όρους. Το έδαφος γίνεται ιδιαίτερα πετρώδες και γυμνό. Ο ουρανός χαμηλώνει. Βρισκόμαστε στην υπαλπική ζώνη. Χαρακτηριστικά της ήδη ο στενόφυλλος αστράγαλος, η βερβερίδα και ο αμάραντος. Και ξυλώδη ήδη σε έρπουσα μορφή, όπως η νανώδης άρκενθος, η ολεοειδής δάφνη και η τριανταφυλιά του Ολύμπου. Φτάνοντας στην κορυφή του Άθωνα, ένα σιδερένιο σταυρός με το σπόγκο και τη λόγχη, αιώνιο σύμβολο του μαρτυρίου και της Ανάστασης, μοιάζει να ευλογεί από ψηλά τη μοναδική μοναστική πολιτεία του κόσμου. Η θέα από εδώ είναι εκπληκτική. Ιδιαίτερα όταν ο ήλιος χαμηλώνει, οδεύοντας προς τη Δύση, και το Άγιο Όρος ρίχνει την επιβλητική του σκιά στη θάλασσα. Παλαδέρο. Τι είναι. Κλείσε.
ζωή συνεχίζεται στον ίδιο πάντα ρυθμό, οι εποχές του έτους διαδέχονται η μία την άλλη, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στα τοπία του Αγίου Όρους. Το καλοκαίρι είναι θερμό και ξηρό και προχωράει από τη ζώνη των αηφίλων προς τη ζώνη των πλατυφύλων, για να μην φτάσει ποτέ στο υψόμετρο της υπαλπικής ζώνης. Είναι η εποχή που οι καρποί πολλών δέντρων μεγαλώνουν και οριμάζουν. Έχεις καμία ούζοπα? Όχι. Αγίσετε εδώ πέρα. Τα παστέλ χρώματα του φθινοπόρου δίνουν μια άλλη αίσθηση στη Χερσόνησο. Το πράσινο των φιλοβόλων κυτρινίζει. Περνάει σταδιακά από όλους τους τόνους του κόκκινου ως το βαθύ πορφυρό για να φτάσει στο σκούρο καφετί. Σύρουν τα φύλλα, θα τα ρίξουν στο έδαφος, όπου οι διαδικασίες της σύψης θα τα μετατρέψουν σε λίπασμα που θα θρέψει και θα τονώσει τα δέντρα. Το φθινόπωρο τελειώνει και η συγκομιδή της ξυλίας. Κάθε εποχή έχει και τη δική της ομορφιά. Το ίδιο και ο χειμώνας. Το χιόνι εδώ δεν είναι σπάνιο. Σκεπάζει για αρκετούς μήνες τον κόνο του Άθωνα. Κατεβαίνει όμως και στις χαμηλότερες ζώνες για να τυλίξει τα δέντρα, φιλοβόλα και αήφυλα, με την άσπηλη λευκότητά του.